Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Πεντέλης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε κοντά μας στα γένεια της έκθεσης της Κατερίνας Βρόλιου με τίτλο «Συμβόλων Ίχνη» που φιλοξενούμε στο Μέγαρο της Τουρκικής Πλακεντίας. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας, ο κύριος Πάρης Κυριακόπουλος, τον οποίο και παρακαλώ να ανέβει. Κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Τσαντίκη, κυρία, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ζώη, κύριε Νικολόπουλε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενιέ, κυρίες και κύριοι, σήμερα το Πνευματικό Κέντρο φιλοξενεί μία εξέχουσα προσωπικότητα του τόπου μας, η οποία θα μας παρουσιάσει το πολύπλευρο ταλέντο της. Η έκθεση της Κατερίνας Γρόλιου Παπακυριάκου, που φιλοξενούμε σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πεντέλης, είναι ένας συνδυασμός ανάγλυφης ζωγραφικής, κοσμήματος και γλυπτικής, που πλαισιώνεται με ποίηση και εκφράζει ενιαία το θέμα συμβόλων ίχνη. Τρεις διαφορετικές εκφράσεις τέχνης που έχουν κοινό θέμα έμπνευσης και προέρχονται από την ίδια καλλιτέχνητα. Η Κατερίνα Γρόλιου γεννήθηκε στην Αθήνα, ασχολείται 25 χρόνια με την μικρογλυπτική, τη ζωγραφική και το κόσμο και κατοικεί στην Πεντέλη από το 1997. Σπούδασε ζωγραφική, σχέδιο και δημιουργία κοσμήματος στην Κρατική Σχολή Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας, όπου και αρίστευσε. Μαθήτευσε στο εργαστήριο του γνωστού φλωρεντιανού καλλιτέχνη Εζή Στομάνι. Συνέχισε τις σπουδές της στο Παρίσι σε δημιουργία πρωτοποριακού κοσμήματος. Κατόπιν, στη Σεούλ της Κορέας, ανακαλύπτει τις μορφές της παραδοσιακής τέχνης της Άπο Ανατολής και παράλληλα διδάσκει σχέδιο στους Κορεάτες σπουδαστές. Δημιουργεί σε δικά της σχέδια, χειροποιεί το κόσμο και μικρογλυπτά. Η καλλιτεχνική έκφραση της Κατερίνας Γρόλιου είναι πολύπλευρη. Παράλληλα με την γλυπτική, ασχολείται και με την ζωγραφική και την ποίηση. Έχει εκθέσει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, στην Κύπρο και στην Ιταλία. Από τις εκδόσεις Ε κυκλοφορεί η πρώτη της εικονογραφημένη ποιητική συλλογή με τίτλο «Μνήμης Μονοπάτια». Από αυτό το βιβλίο θα ακούσουμε σήμερα αποσπάσματα που θα παγγείλουν ηθοποιοί Θανάσης Γκόφας και Εύη Κουλαμά, με τη συνοδεία της μουσικής σύνθεσης του Γιάννη Ανδριώτη. Σύνθεση δημιουργημένη ειδικά για αυτό το βιβλίο.
Εγώ ως πρόεδρος του πνευματικού κέντρου του Δήμου Πεντέλης θα ήθελα να ευχαριστήσω την καλλιτέχνηδα και να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει στη ζωή της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που τιμήσατε σήμερα αυτή την καλλιτεχνική βραδιά. Και τώρα παρακαλώ τους ηθοποιούς Θανάση Κόφα και Εύη Κουλαμά να ανέβουν στο βήμα για να ακούσουμε τα ποίηματα της καλλιτέχνης. Σας ευχαριστώ. Πίνακας ψυχής. Ποιον ουρανό ζωγράφισε στίχη του παραδείσου? Εκείνον που συντρόφευε τον ήρω μου τη σκέπη. Τι χρώμα αγάπης έντυσε στα αστέρια της αβύσσου? Συπυρωμένο χρυσαφί, τη σκέψη μου που θέλει. Σε ποιο σταθμό του άπειρου το τρένο σου θα στήσεις? Κι που για μένα είναι η χαρά και ένα παρόν αιώνιο. Σε ποια κορφή οροσειρά στον ήλιο σου θα δείξεις? Σε μαγεμένη ανατολή, με πέτρινα αλόνια. Σε ποια μεριά το ορίζοντα την πινελιά θα σβήσεις? Κι που παντρεύονται οι ουρανοί, σαν χάνονται τα χρόνια.